Αυτό είναι το smartphone που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του James Bond και συγκεκριμένα θα το έχει στα χέρια της η πράκτορας Nomi στη νέα ταινία No Time to Die που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Νοέμβριο. Είναι το Nokia 8.3 και είναι το πρώτο 5G smartphone της εταιρείας και η ναυαρχίδα της σήμερα, φέτος. Τουλάχιστον μέχρι την έλευση του 9.3. Είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και βλέπετε ακόμα ένα hands-on βίντεο από το Tech Blog. Το νέο Bondo τηλέφωνο το περιμέναμε νωρίτερα, όμως η πανδημία του κορονοϊού ματέωσε την πρεμιέρα της ταινίας την περασμένη άνοιξη και μαζί ματαιώθηκε και το λανσάρισμα του Nokia 8.3 5G. Όμως τελικά θα κυκλοφορήσει μαζί με την ταινία Νοέμβριο κάπου εκεί Ελλάδα με τιμή γύρω στα 600 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, για την έκδοση 6 GB μνήμης RAM, 64 GB ενσωματωμένης μνήμης, αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο χρώμα, το Polar Night. Πρόκειται για ένα μεγάλο τηλέφωνο με χορταστική οθόνη 6,81 ιντσών τεχνολογίας LCD, Pure Display, με ανάλυση Full HD+, κλασικό refresh rate 60 Hz και αναλογία πλευρών 20:9. Ενσωματώνει τον επεξεργαστή Snapdragon 765G, ραδιόφωνο FM, έξοδο ακουστικών και μπαταρία με χωρητικότητα 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση 18W. Είναι Dual SIM, έχει υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD και αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο Power Button στο πλάι. Διαθέτει τετραπλή κάμερα Pure View με οπτικά μέρη Zeiss και αισθητήρες 64 MP, 12 MP Ultra Wide, 2 MP Depth, 2 MP Macro και Dual LED Flash. Η εγγραφή του ήχου στα βίντεο πραγματοποιείται με την τεχνολογία OZO 360 μοιρών, με το αποτέλεσμα να γίνεται πιο εφετζίδικο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα διαφορά μέσα από το ένα και μοναδικό ηχείο του κινητού. Η selfie κάμερα είναι 24 MP και αυτή επίσης με οπτικά μέρη Carl Zeiss. Κάνει καλή δουλειά στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως το Portrait Mode απαιτεί καλό φωτισμό. Διαφορετικά βγαίνει σκοτεινό το background, αλλά και εσείς. Το UI είναι πεντακάθαρο, vanilla Android, χωρίς καμία προεγκατεστημένη και βαριά εφαρμογή από αυτές που μας συνηθίζουν άλλοι κατασκευαστές. Χωρίς διαφημίσεις, χωρίς ενοχλητικά notifications που μέχρι να τα απενεργοποιήσεις όλα ένα-ένα έχουν περάσει μέρες. Μέσα από το πρόγραμμα Android One, η Nokia υπόσχεται 2 χρόνια εγγύηση αναβαθμίσεων σε επερχόμενες εκδόσεις Android, όπως η 11, αλλά και 3 χρόνια εγγύηση ενημερώσεων ασφάλειας. Η Nokia είναι ο επίσημος συνεργάτης όσον αφορά στα τηλέφωνα της 25ης ταινίας Bond, No Time to Die, και σε αυτή θα κάνουν την εμφάνισή τους και άλλα μοντέλα της εταιρείας, όπως το 3310. Αυτό είναι λοιπόν, παιδιά, το Nokia 8.3 5G. Είναι όντως το πρώτο 5G smartphone της Nokia και μια συσκευή πάνω στο 5G που έχει επενδύσει πολλά η εταιρεία, μιας και διατείνεται ότι είναι το smartphone σήμερα, το 5G smartphone που είναι το πιο συμβατό με τα περισσότερα δίκτυα 5G ανά τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι τα δίκτυα που στείνονται. Και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε καθόλου για να μας απασχολεί αυτό το θέμα. Πάντως η εταιρεία μιλάει για future proof, ότι θα μπορεί να είναι συμβατό με τα περισσότερα δίκτυα σήμερα που αναπτύσσονται 5G σε όλο τον κόσμο. Άρα λογικά και στη χώρα μας, δεν ξέρω αν και οι 3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα έχουν το ίδιο πρωτόκολλο. Σίγουρα θα έχουν διαφορετικό φάσμα, δεν ξέρω ποιες τεχνολογίες θα έχουν. Πάντως φαίνεται, χωρίς να μπορώ να το δοκιμάσω, ότι αυτό θα υποστηρίζει τα περισσότερα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι το συγκεκριμένο τηλέφωνο είναι στο πρόγραμμα Android One και σας δίνει την ησυχία, την ηρεμία ότι για τουλάχιστον 2 χρόνια από σήμερα θα λάβετε μια επόμενη έκδοση Android. Άρα λογικά κυκλοφόρησε με την 10, θα πάρει σύντομα, μάλλον δεν ξέρω, θα πάρει την 11 και από ό,τι καταλαβαίνω ότι θα πάρει και την 12. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης είναι σημαντικό ότι θα παίρνετε για 3 χρόνια τα security updates της Google. Δηλαδή ακόμα και στην Android έκδοση 12 να μείνει σε 2 χρόνια, μέχρι να βγει η 13 σίγουρα θα παίρνει security update για να αισθάνεστε ασφαλείς
για τα δεδομένα και τις επικοινωνίες σας. Μία συσκευή τώρα, να πάμε στο διατάφτα, μία συσκευή η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τώρα, μάλλον το Νοέμβριο από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί με την ταινία που θα βγει στις αίθουσες, το No Time to Die. Μία ταινία λέω, δεν την έχω δει, συσκευή η οποία θα κοστίζει εκεί στα 6-6 και εκατοστάρικα. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα στην αρχή, γύρω στα μπέρδεμα μάλλον. Συζητιόταν να κυκλοφορήσει στα 699 ευρώ, 700. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ υψηλή τιμή για τη συγκεκριμένη συσκευή. Δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα και τα 600, αν τελικά βγει στα 600, είναι μια συζητήσιμη τιμή. Δεν είναι ότι το κινητό είναι κακό. Τα κάνει όλα και τα κάνει καλά. Αλλά ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος και δεν μιλάω για συσκευές που μπορείτε να πάρετε περσινές ναυαρχίδες σε αυτά τα χρήματα, στα 6-7 κατοστάρικα, αλλά γενικά και καινούργια μοντέλα που βγαίνουν προσφέρουν τόσα πολλά πράγματα και πέραν από τα χαρτιά, το αν έχει τον Snapdragon τον 865 ή τον 865 Plus ή 12 RAM ή ξέρω εγώ πόσα, 6 ή 8, το θέμα είναι ότι τα κάνουν και καλά. Εδώ πέρα έχετε ένα γρήγορο τηλέφωνο με 6,64 ενσωματωμένη μνήμη. Με συγχωρείτε, αυτό θέλω να το εξακριβώσω. 6,64, συγγνώμη, γίνονται και αυτά. Δεν θα έχετε πρόβλημα, δηλαδή μην νομίζετε ότι με το 8128 θα ήσασταν καλύτερα, εκτός από την ενσωματωμένη μνήμη. Δέχεται κάρτες μνήμης microSD, είναι δίκαρτο, βέβαια θα πρέπει να θυσιάσετε τη μία από τις δύο υποδοχές SIM για να έχετε και κάρτα μνήμης. 664 πάει καλά το κινητό, αλλά γενικά αυτό που σας είπα πριν, τα κάνει όλα, αλλά όχι μέτρια, αλλά τα κάνει όλα καλά, ούτε καλούτσικα, καλά, αλλά δεν μπορεί να κοστίζει 7 ή 6 κατοστάρικα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Η οθόνη του είναι μεγάλη, είναι χορταστική και δεν μπορώ να σας πω ότι μετά το Galaxy Z Fold 2 που χρησιμοποιούσα τις προηγούμενες ημέρες, που ήταν πραγματικά παράθυρο στον κόσμο, δεν χαλάστηκα, γιατί έχει μια μεγάλη οθόνη το Nokia 8.3 5G και αυτό μου άρεσε. Η τεχνολογία της είναι LCD, έχει τεχνολογίες Pure Display καλυμπραρίσματος της οθόνης και γενικά μπορώ να πω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη και όμορφη οθόνη. Δεν είναι Super AMOLED, έτσι με τα Super Duper μαύρα κτλ, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή και δεν το λέω σε φάση, εντάξει πάμε να το ξεπεράσουμε καλούτσικη, βάλτε και ένα πόντο παραπάνω να είναι καλή. Είναι μια πολύ καλή οθόνη και είναι και μεγάλη. Τα bezel είναι σχετικά ok, punch hole η selfie κάμερα πάνω αριστερά, λεπτό, είναι βαρύ, δηλαδή όταν είναι 200 τόσα γραμμάρια και το fold το αναδιπλούμενο είναι 288, δεν απέχει πολύ το βάρος του από εκείνο. Αλλά είναι ένα μεγάλο χορταστικό τηλέφωνο, λεπτό το λέει σχετικά. Το camera bump δεν εξέχει, σημαντικό και αυτό γιατί έχετε δει ότι όλα που έρχονται έχουν κάτι γκουμούτσες από πίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κάμερα, η Nokia διατείνεται ότι έχει αισθητήρα μεγαλύτερου μεγέθους που μπορεί να απορροφήσει και περισσότερο φως, άρα και στο σκοτάδι είσαι, όχι στο σκοτάδι, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού να τραβήξεις καλύτερα φωτογραφίες. Εγώ δεν παρατήρησα ότι το συγκεκριμένο κινητό είναι καλό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Σε συνθήκες με πάρα πολύ φως τα πάει πάρα πολύ ωραία και βγάζει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες. Και με το zoom του, βέβαια δεν έχει οπτικό, νομίζω φτάνει μέχρι το 10x το digital, εκεί αλλοιώνονται πολύ τα πράγματα, μέχρι το 2x να παίζετε. Γενικά πάντως, σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες, εντάξει, δεν θα βγει στο DxO Mark στη δεκάδα, αλλά είναι εντάξει. Η selfie και αυτή πάρα πολύ ωραία, όπως είπα και στο βίντεο, άμα δεν έχει πολύ φως, μάλλον η portrait mode, σε portrait mode που θέλετε αυτό το ωραίο το bokeh, άμα δεν έχετε πολύ φως δεν βγάζει, έτσι, τις βγάζει σκοτεινές τις φωτογραφίες. Στο βίντεο έχετε να κάνετε πολλά πειράγματα και με τα φίλτρα της Zeiss. Ναι, όπως είπα και
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έχει την υπογραφή Ζάις για τους φακούς. Καρλ Ζάις, τεράστια εταιρεία, η Nokia συνεργάζεται αρκετά χρόνια από εποχή Lumia με Windows Phone, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μπαταρία, μια πολύ καλή μπαταρία, για πλάκα σας βγάζει μια μέρα και αυτό είναι το θετικότερο όλων, γιατί με μια τόσο μεγάλη οθόνη θα περίμενες ότι η μπαταρία αδειάζει γρήγορα, δεν αδειάζει. Ξεχνάς να το φορτίσεις ή μάλλον δεν σε αγχώνει ότι όπ, έπεσε, τι θα κάνω πάλι. Είσαι ξεκουράστος και όποτε το θυμηθείς να δεις το ποσοστό της μπαταρίας, ή στο υπενθυμίσει μόνος του, πας και το φορτίζεις. Άρα από battery είμαστε καλά. Η Hio έχει μόνο ένα, τραβάει όζο OZO 360 και καλά, wow, ήχο, αλλά πρέπει να τον ακούσετε κάπου αλλού, όχι εδώ. Εντάξει, το χρώμα του μου αρέσει πολύ, αυτό το Polar Night, πραγματικά, και προσπάθησα να το αποδώσω όσο μπορώ πιο πιστά και στα πλάνα που τράβηξα νωρίτερα. Γενικά το Nokia 8.3 5G είναι μια ενδιαφέρουσα συσκευή. Με προβληματίζει ότι καθυστερεί τόσο πολύ κάθε φορά η Nokia να βγάλει κινητά. Δεν λέω να φτάσει σε επίπεδο Xiaomi, να τα γεννάς, να πυροβολάς κατά ρυπάς κινητά και να μην ξέρεις αυτό, το άλλο NFC, το άλλο έτσι, στην Κίνα λέγεται έτσι, η Ευρώπη θα ονομαστεί αλλιώς, ο Έλληνας το βάφτισε κτλ. Αλλά νομίζω ότι βγάζει πολύ αραιά και αυτό το κινητό σίγουρα το προετοίμαζε να έρθει τον Απρίλιο μαζί με την ταινία, αλλά λόγω COVID καθυστέρησε και πάει η πρεμιέρα της ταινίας. Γιατί θέλει να το παίξει, να το πάει μπάλα μαζί με το movie, με τον Bond και την Πράκτορα Νόμη. Ήθελε να το έχει εκεί, αλλά νομίζω ότι ήταν καλύτερα για τηλέφωνο να έρθει από μόνο του Απρίλιο. Αυτή είναι η γνώμη μου και μάλλον λογικά έτοιμο θα ήταν μαζί με το movie. Περιμένουμε τώρα και το 9.3 που λένε ότι θα είναι το τούμπανο της Nokia, αλλά βλέποντας αυτό το τηλέφωνο, Το Nokia 9.3 θα πρέπει να είναι πραγματικά το gap, δηλαδή που θα περιμένω για να θεωρηθεί εκείνο ναυαρχίδα, να είναι τουλάχιστον, θα έλεγα, 50% καλύτερο από αυτό. Και σίγουρα στα 6 εκατοστάρικα με 6.64, μάλλον όχι, με τα 60, ναι, 6.64 εννοώ με τα 64, που θεωρώ ότι είναι λίγα. Θα μπορούσε να είναι 6.128, 8.256, αυτό είναι το πιο κλασικό. Εκεί ζορίζεται λίγο στα λεφτά που ζητάει. Δεν θα σας χαλάσει, είναι ένα Nokia τηλέφωνο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και το UI μέσα βανίλα, χωρίς τίποτα από bloatware και βλακίες άλλες, δουλεύουν όλα μπάλα. Η οθόνη 60Hz, εντάξει, θα μπορούσε να είναι λίγο, θα μπορούσε να είναι 90, ξέρω εγώ. Κατά τα άλλα, εντάξει, δεν θα σας στεναχωρήσει, δεν θα σας χαλάσει. Όσοι είστε νοκιάδες, έχετε παραμείνει, θα σας ευχαριστήσει, αλλά εκεί λίγο η τιμή θα ήθελα να είναι πιο κάτω για να μπορεί να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν σήμερα. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!